και πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη και πολύ καλή εμφάνιση, έχοντας ηγέτη τον Νινιάδη. Ένα Νινιάδη όμως που για 15 περίπου μέρες δεν θα τον έχει στην ομάδα του λόγω τραυματισμού. Τον Νικολαίδη επιτηρεί όποιος παίκτης από τους τρεις κεντρικούς του Ολυμπιακού τον έχει πιο κοντά του. Δηλαδή παίζει ουσιαστικά με μια ζώνη με τρεις αμυντικούς Ολυμπιακούς. Τουλάχιστον έτσι ξεκινάει. Ο Αμανατίδης για παράδειγμα είναι στο Ρουίς. Το πρώτο σου του μάτσα του Γιωβάνι, εντυπωσιακή επέμβαση από τον Ατματζίδη σε κόρνερ. Και τώρα η ΑΕΚ σε προϋποθέσεις για την επίθεση με τον Νικολαίδη. Τα μοιράζει στο Ρουίς. Το σούτ από τον Ρουίς στα χέρια του Ελευθερόπουλου. Σοφαρίζει η ΑΕΚ τις ευκαιρίες. Και του Γιωβάνι έρχεται τώρα ο Ρουίς, εδώ ο Ελευθερόπουλος. Ψυχρή αντίδραση από τον Γιάννη Παθιακάκη. Γρήγορο μάτς αυτά τα πρώτα λεπτά. Ο Νινιάδης τώρα σε μια δεύτερη αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό. Μπαίνει μέσα στην περιοχή που κόβεται. Την υπέναντι ο Τσαγκαράκης. Εδώ άνοιξε την μπάλα, έτρεξε ο Ζήκος να τον προλάβει. Ο Τζόρτσεβιτς απέναντι στον Ατματζίδη. Εκτελεί ο Ατματζίδης με τα πόδια, διώχνει. Θα είναι η μεγάλη ευκαιρία ο Ολυμπιακός να ανοίξει το σκορ. Και κοιτάξτε την αντίδραση του Ηλία Ατματζίδη για αυτή την επέμβαση. Και εδώ το πέναλτι, η επέμβαση με τα πόδια του Ηλία Ατματζίδη στο σούτ αυτό του Τζόρτσεβιτς. Ο Ζελίας κάθε την πάσα, ο Τζιοβάνι για τρίπλα με δεύτερη. Out! Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Βραζιλιάνο στο 7. Άλλαξε πολλά ποδιά η μπάλα. Ο Ρούις με τον Νικολαίδη είναι 2 με 1 τώρα, καθώς έχει μείνει μόνο ο Πατσατζόγλου σε αυτή την αντεπίθεση. Βγαίνει ο Ελευθερόπουλος. Ο Νικολαίδης φάτσα με τον γκολ. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 10-1-0. Ένα εκπληκτικό σερί που έχει κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή 51 αγώνων πρωταθλήματος αίτητος ο Ολυμπιακός. Τελευταία του ήταν με γκολ του Νικολαίδη το 97 στο ίδιο αυτό γήπεδο. Φαουλ που εκτελείται για τον Τζιοβάνι. Κατεβάζει απέναντι από τον Φερούζεμ. Θέλει να μπει και μπαίνει στην περιοχή. Ισοφάριση για τον Ολυμπιακό. Ένα παλικαρίσιο γκολ από τον Τζιοβάνι Σίλβα. Εδώ είναι η φάση από το ξεκίνημά της. Ο σκόπος της προσπάθειας από τον Τζιοβάνι. Προσπαθεί να τον κρατήσει ο Φερούζεμ έξω από την περιοχή. Μπαίνει ο Τζιοβάνι. Το σουτ την κατάλληλη στιγμή. Τσάρτας. Δύσκολη μπάλα να την κατεβάσει και να κάνει το κοντρόλ. Λάθος από τον Μπουρτσανίδη. Ο Νικολαίδης απέναντι από τον Ελευθερόπουλο. Το σουτ κόρνερ. Επέμβαση από τον goalkeeper του Ολυμπιακού. Ζελίας. Ατομική προσπάθεια από τον Βραζιλιάνο. Γλιστράει. Μένει όρθιος. Δοκάρι. Νινιάδης. Φάουλ από τον Άβας. Κάρτα στην αποκάτω του Ολυμπιακού. Βγάζει ο Τσαγκαράκης. Ο Νάβας που ήδη έχει μια κίτρινη κάρτα. Θα πάρει τη δεύτερη στο 42. Η ΑΕΚ μένει με 10 παίχτες από τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Φερνάντο Νάβας. Αποφεύγει ο Ρούις τον Κουρσανίδη. Δεύτερη κίτρινη. Γι' αυτό το φάουλ πάνω στον Ρούις. Τσάρτας κάνει κίνηση σαν center for να πάρει την μπάλα. Γυρίζει για τον Ρούις. Απέναντι από τον Ελευθερόπουλο. Ευκαιρία για την ΑΕΚ. Το shoot out. Καλύπτεται από ό,τι φαίνεται ως να είναι στην ευθεία δηλαδή ο Νικολαίδης. Άλβες, γκολ, 2-1 από τον Νινιάδη για τον Ολυμπιακό σε μια φάση που δεν μύριζε τίποτα. Καθώς καθυστέρησαν οι αμυντικοί της ΑΕΚ να πέσουν πάνω στην μπάλα. Νινιάδης κατατεκτική ενέργεια, του βγήκε πάνω στο Ζήκο, κάνει και το σουτ πάνω στον Ροντρίγκο Φερούζεμο. Νινιάδης που έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Ο Νινιάδης έπαθε φυλάει στο δικέφαλο. Από εκεί και πέρα οπωσδήποτε δεν παίζει Γαλλία. Με τον Παναθηναϊκό στο τέρμι θα είναι... Όχι. Είναι θλάση στο δικέφαλο και θα αργήσει πολύ. Πόσο καιρό θα είναι εκτός ενός βάσης? Θα δούμε καθίστε. Σίγουρα όμως αποκλείεται πριν από 15 μέρες να είναι έτοιμος ο Νινιάδης. Μέσα στο ποδόσφαιρο είναι και τραυματισμοί. Πρέπει να ξεπεράσω και αυτά. Παλιά κατά τον Άλβες εδώ βγαίνει ο Ατματζίδης. Τον αποφεύγει ο Ουρουανός. Γυρίζει το σουτ. 3-1. Ένα φανταστικό γκολ από τον Γκάμπριελ Άλβες. 3-1 για τον Ολυμπιακό από αυτό εδώ το γκολ, την προσπάθεια του Γκάμπριελ Άλβες. Άλβες, ο Τζόρτσεβιτς, ο Ατματζίδης ίσως να καθυστέρησε να βγει, αλλά βγαίνει και παραχωρεί το πλάγιο. Ζέτεμπεργκ κάνει κίνηση ο Τζόρτσεβιτς που φεύγει κανονικά από τους παίχτες της ΑΕΚ και βγαίνει απέναντι στον Ατματζίδη. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, προσποιείται ο Τζόρτσεβιτς, αποφεύγει τον Ατματζίδη. 4-1. Κοιτάξτε εδώ. Πλήρης εφαρμογή του βαθμικού offside, το παίκτησε εδώ σε πρώτο πλάνο, καμία σχέση με τη φάση και ορθώς να σηκώνει τη σημαία. Κοιτάξτε πόσο χώρο κενό διανύει ο Τζόρτσεβιτς μέχρι να φτάσει στο σημείο να προσποιηθεί, να αδειάσει τον Ατματζίδη και να πάει στο τέταρτο γκολ για τον Ολυμπιακό. Γιωργάτος άλλαξε γωνία, σου έκανε με το αριστερό. Έξω από τη δεξιά γωνία του Ατματζίδη δεν διάλεξε τη μεγάλη γωνία, την απέναντι. Εμείς ήθελαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο σήμερα. Έτσι λυπάμαι πάρα πολύ.
να φάμε και 4 και 5 και 6 γκολ. Όταν μια ομάδα έρχεται να παίξει ποδόσφαιρο και εκνευρίζεται και τη πάντα ανέβρα στο πρώτο ημίχρονο, με ανύπαρκτα 3 offside, σταματημένα και με πέναλτι που δεν έδωσε, από εκεί και πέρα, τι να πω. Είμαι υποχρεωμένο να προστατεύσω και την ομάδα και τον κόσμο την ομάδα την οποία εργάζομαι και τον εαυτό μου. Από εκεί και πέρα ήταν πολύ εύκολο, όταν είναι το παιχνίδι έτσι, να δεχτείς και 2 και 3 και 4 γκολ. Φτάσαν σε μια νίκη δίκαιη, πέρα για πέρα, που την δουλέψανε, μοχθήσαν, κάναν πάρα πολλά χιλιόμετρα. Συγχαρητήρια στους παίκτες.